που σε δύσκολες δυνικές περιστάσεις πάντα υπηρέτησε τις αρχές της δημοκρατίας, διδάσκοντας σε όλους μας την ενότητα του ελληνικού λαού, την ενότητα του έθνους, ανεξαρτήτως πολιτικών επιλογών. Αγαπητέ Υπουργέ, σας καλωδεχόμαστε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι τα Γενικά Επιτελεία, οι αξιωματικοί, οι υπαξιωματικοί στρατεύσιμοι και οι εθνοφύλακες, το πολιτικό μας προσωπικό είναι σε άριστη κατάσταση, σε υψηλό ηθικό, με επαγγελματισμό, με ευθύνη, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις οποιοδήποτε απειλές για την εθνική μας κυριαρχία, προασπίζοντας την αδερφική μας ακεραιότητα, αλλά παράλληλα δρώντας προκειμένου οι ένοπλες δυνάμεις σε καιρό ειρήνης να προσφέρουν εκεί που χρειάζεται, δηλαδή στον ελληνικό λαό, με παραδείγματα πολύ συγκεκριμένα στην λύση του μεταναστευτικού προβλήματος, στην αντιμετώπιση όλων των μεγάλων καταστροφών και προκλήσεων, με κοινωνική προσφορά σε ευαίσθητες περιοχές εθνικά όπως η Θράκη μας, και είμαι σε θέση σήμερα, ας πούμε, μετά από 3 χρόνια που μαζί με τον Δημήτρη το Βίτσα και τους αρχηγούς των επιτελείων και όλο το προσωπικό, την δική μας γραμματέα που έχει την πολιτική ευθύνη του πολιτικού προσωπικού και τους συνεργάτες μας, μπορώ να σας βεβαιώσω ότι είμαστε σε θέση πλέον και στον τομέα ευθύνης που αναλαμβάνεται να σας ανακοινώσω ότι χάρη σε άκουνες προσπάθειες υπό την ηγεσία του Υπουργού Αναπληρωτή του κ. Βίτσα, η πατρίδα μας επαναπέκτησε τη δυνατότητα να έχει αμυντική βιομηχανία. Μετά από 2,5 χρόνια σκληρής δουλειάς και εν μέσω της μεγάλης οικονομικής κρίσεως, τα εργοστάσια της αμυντικής βιομηχανίας πήραν μπρος. Τα ελληνικά αμυντικά συστήματα δουλεύουν μέρα και νύχτα, Σάββατο και Κυριακή, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των ενόπλων μας δυνάμεων, αλλά και ανταποκρινόμενοι στις νέες προκλήσεις στην εθνική μας οικονομία. Αντιμετωπίσαμε μαζί με τον Υπουργό Αναπληρωτή τη δύσκολη μεταναστευτική κρίση. Μέσα σε 5 ημέρες, με τη βοήθεια των ενόπλων δυνάμεων, όλων των αξιωματικών, υπαξιωματικών, στρατευσίμων, πολιτικού προσωπικού και θελοντών, ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσεις των συμμάχων μας, καλοδεχτήκαμε πρόσφυγες οι οποίοι είχαν την ανάγκη προστασίας και θαλπορής, δημιουργήσαμε εγκαταστάσεις στα νησιά αλλά και στην υπηρετική Ελλάδα και μπορέσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν τη μεγάλη υπόθεση, την οποία πλέον αναλαμβάνει ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο Δημήτρης Βίτσας. Θέλω να πω σε εσάς, την αναπληρωτή Υπουργέ, ότι έχοντας μια εμπειρία κυβερνητική αρκετά χρόνια σε 2 κυβερνήσεις, είναι η πρώτη φορά, πιστεύω, που στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τον Υπουργό Αναπληρωτή δεν ανταλλάξαμε ούτε μία κουβέντα διαφωνίας. Συνεργαστήκαμε άψοχα και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Βρεθήκαμε σε δύσκολες στιγμές, σε προκλήσεις, σε κρίσεις, σε στιγμές που χρειάστηκε να αποφασίσουμε και που έγιναν γνωστές και άλλες που δεν έγιναν γνωστές, και θέλω να τον ευχαριστήσω την καρδιά μου για την εξαιρετική συνεργασία, να του ευχηθώ υπερμάχος στρατηγός προστάτης των ενόπλων δυνάμεων να τον συνοδεύει στη νέα του αποστολή και να τον διαβεβαιώσω ότι η ανάμνηση που αφήνει σε όλους μας, στην πολιτική ηγεσία, στους συνεργάτες μου, στους δικούς τους συνεργάτες, στο στρατιωτικό προσωπικό, είναι μια ανάμνηση ενός υπουργού που αγαπήθηκε περισσότερο από τους περισσότερους άλλους στη διάρκεια της θητείας. Είμαι βέβαιος ότι θα επιτύχει το έργο του από εδώ και πέρα και θέλω
Υπουργέ, ας διαβεβαιώσω ότι παιδιά και τη δική μου, αλλά και όλου του προσωπικού, ότι είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία μας θα είναι άριστη. Η δική σας βαθιά γνώση και των εθνικών θεμάτων, αλλά και η εμπειρία στην πολιτική ζωή στην πατρίδα μας, είναι χέγγιο της άριστης συνεργασίας που θα έχουμε. Και πιστεύω ότι μέσα σε αυτόν τον 1,5 χρόνο που μένει μέχρι την παράδοση της ηγεσίας και την εξαγωγή εκλογών, θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο το οποίο έχουμε ξεκινήσει η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το έτος είναι το έτος αφιερωμένο στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Έχουμε ήδη προχωρήσει αρκετά στη δημιουργία των υποδομών για την κάλυψη των αναγκών των αξιωματικών και των υπαξιωματικών, ιδίως σε παραμεθόριες περιοχές και σε συνοδευτικές περιοχές. Έχουμε καλύψει ένα αρκετά μεγάλο κενό από την επίθεση την οποία δέχτησαν οικονομικά τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και το πολιτικό προσωπικό, και μέσα σε αυτό το χρόνο ελπίζω ότι θα καλύψουμε το σύνολο της απόστασης που δημιουργήθηκε μετά από την τεράστια οικονομική κρίση που περάσαμε. Και καλοδεχούμενό σας, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι σε αυτό εδώ το Υπουργείο, στις ένοπλες δυνάμεις, δεν υπάρχουν διαφορετικά στρατόπεδα. Όλοι εργάζονται για το καλό της πατρίδος, έχοντας σαν οδηγό το εθνικό συμφέρον, με αλληλεγγύη, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, με υψηλό επαγγελματισμό, προκειμένου να προσφέρουν το καλύτερο στο εθνικό τοπίο που έχουν λάβουν. Καλώς. Λοιπόν, ακούμε το καλωσόρισμα του Υπουργού Άμυνας, τον κύριο Κουβέλη. Μάλιστα, εξήρε και το έργο του απερχόμενου υπουργού, αναπληρωτή υπουργού, του κύριου Βίτσα, και μίλησε για την αγαστή συνεργασία σε πολύ κρίσιμες καταστάσεις που είχαν οι δύο υπουργοί, ο κύριος Καμένος και ο κύριος Βίτσας. Θα επανέλθουμε και πάλι στο Υπουργείο για να ακούσουμε τι θα πει ο κύριος Κουβέλης, αλλά να πάμε στο